είχατε πει ότι δεν βλέπετε καλά την Τουρκία, ναι, και ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μία σύγκρουση πριν από περίπου 1,5 μήνα. Mm-hmm. Έχετε πει επίσης κατά καιρούς ότι οι Αμερικανοί προσβλέπουν σε μία ήπια ισλαμιστική Τουρκία. Mm-hmm. Σωστά, mm-hmm, έτσι έχετε πει. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Έχετε πει παλαιότερα ότι παλαιότερα οι Αμερικανοί έβλεπαν προς μία κεμαλικού τύπου, mm-hmm, τουρκική δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτά πριν από καιρό, χρόνια, mm-hmm, 3-4 χρόνια. Σήμερα έχετε καταλήξει ότι αυτή η ήπια ισλαμική δημοκρατία τουρκική είναι όπως ακριβώς την επιθυμούν οι Αμερικανοί. Γιατί ο περισσότερος κόσμος στην Τουρκία, οι Τούρκοι δηλαδή, οι πολίτες, γέρνουν προς αυτή την πλευρά. Mm. Και ότι οι κεμαλιστές, τους οποίους έχετε χαρακτηρίσει πολύ διαβασμένους, μορφωμένους, σπουδαγμένους, έχετε πει επίσης ότι η στρατιωτική στην Τουρκία είναι και σοβαροί επιστήμονες. Ναι, σαφώς. Έτσι. Σαφώς. Και έχετε πει επίσης ότι το τουρκικό κράτος χάρη σε αυτούς μπορεί να σταθεί. Mm, σαφώς. Και ότι αντίθετα με τους Ισλαμιστές δεν μπορεί να σταθεί. Θα έχει πρόβλημα. Εδώ τέλος έχουμε και δύο στρατόπεδα. Mm. Δηλαδή τους κεμαλιστές στρατιωτικούς, mm, και τους Ισλαμιστές, mm, οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία σήμερα στην Τουρκία. Πάντοτε, αν τα λέμε καλά. Πάντοτε είχα. Πάντοτε είχα. Δεν είναι καινούριο αυτό. Άρα λοιπόν, εφόσον οι Αμερικανοί τι κάνουν και οι υπόλοιποι φίλοι της Τουρκίας βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, θα γίνει αυτό λέτε? Όχι. Προς τι η σύγκρουση και γιατί οι κεμαλιστές και στρατιωτικοί αμήνονται και μάλιστα επιτίθενται? Δεν αμήνονται, επιτίθενται. Πώς επιτίθενται? Τι τρελό πράγμα είναι αυτό? Ποιος επιτίθενται? Με τις δίκες, με τους εισαγγελείς, με τον ένα τρόπο και με τον άλλο, εναντίον του Ισλαμιστή Ερντογάν. Κοιτάξτε κάτι. Τι γίνεται εδώ? Αγωνίζονται για το καθεστώς τους. Κοιτάξτε κάτι. Δεν νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Μπορεί. Και δύσκολα το αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές και πόσο μάλλον και οι πολιτικοί στην Ελλάδα και οι αναλυτές κτλ. Κοιτάξτε κάτι. Προσπαθεί η Ουάσιγκτον, κάποια από αυτή, ένα μέρος της Ουάσιγκτον, δεν λέμε όλους, να προωθήσει ένα μοντέλο με τριοπαθούς Ισλάμ. Μάλιστα. Αυτό το αποπειράται να το εφαρμόσει σε δύο χώρες. Στην Μαλαισία και στην Τουρκία. Στη Μαλαισία τις προάλλες, είχαμε την περασμένη εβδομάδα, τον ηγέτη των αξιωματικής της αντιπολίτευσης, Ενβέρ Ιμπραήμ, και ο άνθρωπος κατέφυγε στην τουρκική πρεσβεία και ζήτησε άσυλο, διότι κινδύνευε η ζωή του. Ήταν πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τον είχαν βρει επαυτοφόρο, λέει, σε Λιβάτα. Λιβάτα είναι ο σοδομισμός, με τον γραμματέα του, δηλαδή πηδιώνουσαν με τον γραμματέα του, κοινός δηλαδή, κατά την κοινή έκφραση. Και είναι ποινικό σχολάσιμο αδίκημα κατά των Ισλαμικών δίκαιων με ποινή θανάτου. Λοιπόν, και το βρήκαν κατά χρήσης. Στην πραγματικότητα όμως, και επανήλθε αυτή η κατηγορία, και πήγε να βρει σωτηρία, να πούμε, ο ταλέπορος αυτός ηγέτης εξωματικής αντιπολίτευσης στη Μαλαισία, στο κτίριο της τουρκικής πρεσβείας. Ποια είναι η ερμηνεία του γεγονότος? Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είχε σχέσεις, δεν είχε σχέσεις με τον γραμματέα του, ή αν έχει κλέψει, δεν έχει κλέψει, αν είχε αυτός πολιτικό χρήμα μαύρο κτλ. Mm. Το βέβαιο είναι ότι μέσα στους κόλπους της μετριοπαθού Ισλάμ δημιουργούνται ρήξεις επιρρήξεων. Διότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της Ισλαμικής σκέψης. Η Ισλαμική σκέψη είναι η πολιτική σκέψη, συνεπώς αρχής γενομένης από οποιοδήποτε θέμα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Μπορεί να υπάρξουν
αιρέσεις, υποαιρέσεις, αντιποαιρέσεις θρησκευτικής φύσεως. Τράβονται μεταξύ τους δηλαδή. Ναι, για πολιτικούς λόγους, για νομικούς λόγους, οι οποίοι όμως έχουν απήχηση θρησκευτική. Δεν βγάζεις άκρη. Εδώ, για να σας διαβάσω, για να καταλάβουν δηλαδή οι τηλεθεατές, ο Σουλεϊμάν Ünal, ο οποίος είναι συντάκτης της εφημερίδος Zaman, το 1993, σε 9 Ιουλίου, όταν είχε γίνει και η σφαγή που τους κάψανε ζωντανούς τους διανοούμενους στην Σεβάστια, τότε με το Ναζίσνεσι, έγραφε στην Zaman εφημερίδα Ισλάμ δίνει και συνδίκλε λαϊκλίκλε μπαοδασάμιαν και τους μαϊάντους εν πιρτίντες, ότι η Ισλαμική θρησκεία αναμφίβολα δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τον σεκουλαρισμό, τον λαϊκισμό, και είναι μια θρησκεία η οποία πέφτει σε μια συνεχή αντιμαχία προς τον σεκουλαρισμό. Ένας μουσουλμάνος είναι αδύνατον να είναι σεκουλαριστής. Εάν είναι μουσουλμάνος, δεν είναι σεκουλαριστής. Εάν είναι σεκουλαριστής, δεν είναι μουσουλμάνος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να στηθεί οπουδήποτε στον κόσμο μετριοπαθές Ισλάμ δίχως να έχει πολιτική κτήρα μονοκόμματο το καθεστώς. Τι? Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχετε ταυτίσει. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα το οποίο, αυτό το αδιέξοδο το οποίο υπάρχει, μην πάμε μακριά. Γι' αυτό και βλέπεις στην Τουρκία ο εξισλαμισμός αυτός της κοινωνίας τους οδηγεί σε έναν εξαραβισμό. Αντίθετα, βλέπουμε μια άλλη χώρα η οποία έχει νοπές της ονομάτα τραύματα του ίδιου προβλήματος, είναι η Αλγερία. Και θα κλείσω με αυτό, με το παράδειγμα που θα σας δώσω. Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι και ένας από τους καλούς εκδότες, ο Δημήτσο Σταμούλης, εκδότης Ηρόδοτος, παντρεμένος με τη Σοφή. Η Σοφή είναι και έχει την έχουν αποκτήσει ένα πολύ έξυπνο και ωραίο κοριτσάκι, Μίρια. Είναι κοινωνιολόγος η σύζυγός του και έχει διδάξει σε γαλλικά πανεπιστήμια, από οικογένεια, μεγάλη πολιτική οικογένεια της Αλγερίας, οικογένεια της οποίας μέλη ήταν επιφανέστατα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Αλγερίας. Λοιπόν, όταν είμαστε μαζί, βρισκόμαστε, επειδή είναι πολύ δυναμική γυναίκα η Σοφή, του λέει του άντρα της: κοίταξε να δεις, από όλους τους εδώ πέρα φίλους που έχω γνωρίσει, εκτιμώ βαθύτερα τον Σαρί, διότι ο Σαρίς ξέρει τα πράγματα και έχει το μυαλά του στο κεφάλι. Και εγώ με την Σοφή δεν συζητώ τίποτα άλλο, το Ισλάμ συζητώ και την αδυναμία του Ισλάμ να μπορέσει να εξυγχρονιστεί. Και σας πληροφορώ, όταν είμαστε στο Παρίσι μαζί, θυμάμαι κάποτε, διότι στο Παρίσι και τη μέρα είναι εκεί στο Παρίσι, με φόβο κοίταζαν πάντοτε όταν βγαίναν έξω, με τον φόβο τι, μην εμφανιστεί από μία άκρη με καμία κουμπούρα κανένας Αλγερινός και τους καθαρίσει. Επειδή τόλμησε αυτή, αν και άθεη η γυναίκα, όχι μουσουλμάνα, εάν τυχόν τόλμησε να παντρευτεί χριστιανό, το οποίο συνεπάγεται θάνατο. Και στο Παρίσι αυτό, στο κέντρο του Παρισιού, κοίταζε από πίσω μην εμφανιστεί κανένας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα μόνον της Τουρκίας. Είναι γενικότερο πρόβλημα το οποίο ανεξαρτήτως... Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στην Αλγερία. Εμείς λέμε το εξής. Σε αυτό το Ισλάμ σήμερα, το οποίο φαίνεται να παλεύει εσωτερικά. Ναι. Και όταν λέμε Ισλάμ, εννοούμε πολιτικό Ισλάμ. Έτσι δεν είναι?
ταυτισμένη θρησκεία με την πολιτική. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Για ποιο λόγο? Για την επικράτηση της μιας ή της άλλης πλευράς. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Και εσείς λέτε ότι πάμε για σύγκρουση. Αυτό δεν λέτε? Και όχι μόνο πάμε για σύγκρουση. Ωραία. Άρα εδώ, όποιος αργά έχει... ή γρήγορα δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα πραξικόπημα στρατιωτικό. Στην Τουρκία. Τουρκία. Δηλαδή, που σημαίνει. Το λέω εδώ και 6 μήνες, 7 μήνες. Ή και μαλιστές, οι οποίοι έχουν τα όπλα στα χέρια τους. Αυτό λέτε, έτσι. Mm-hmm. Θα επιχειρήσουν να τα χρησιμοποιήσουν εις βάρος των Ισλαμιστών. Mm. Αυτό λέτε. Mm-hmm. Για να επαναφέρουν την τάξη κατά την άποψή τους. Mm. Μάλιστα.